γιατί το θεωρούμε κορυφαία ρατσιστική εκδοχή που καμία σχέση δεν έχει με την ελληνική. Γιατί οι Ιούδες από το ήταν εδώ πέρα αντιμετωπίστηκαν όλοι με ρατσισμό. Τα ξέρετε, είναι γνωστά τα Τούρκοι, οι Ιουδίτοι, οι Βρώμητοι. Ακόμα και οι περιοχές που δώσανε στους πρόσφυγες για να μείνουν και βρήσαν τον ΠΑΟ ήταν σε λάσπαση, στα τόλια. Εδώ στην περιοχή της Τούμπας που την αναβαθμίσαμε και την κάναμε ό,τι πιο γνωστή στην Ελλάδα περιοχή. Όπου και να πας και να πεις Τούμπα, αυτό ποτέ να μην ξεχάσουμε. Ο κύριος σκοπός μας είναι αυτό να μην ξεχάσουμε. Και εμείς είμαστε πρόσφυγες. Και βρήσαμε αυτό το σωματείο για να δούμε σε όλους ότι είμαστε πρόσφυγες. Που διωχτήκαμε από τόπο μας και δεν καλώς οριστήκαμε σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να πάρουμε κάποιο πιστό και να δούμε τα χαρά μαζί μας. Και είναι την πρέπει να είναι και χαρακτηριστικό. Γιατί έτσι τελείως αισθάνομαι ένα μεγάλο κομμάτι από όλη αυτή την οικογένεια. Και να σας πω την αλήθεια, πολύ την οικογένεια της ΠΑΟ, όσο περισσότερο από την οικογένεια της Τήρας 4, εκεί αισθάνομαι πιο πολύ. Και επειδή σχολιάστηκα πάρα πολλά χρόνια γι' αυτό, θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερο τίτλο τιμής. Τότε με σχολιάσανε γιατί είμαι ανάμεσα λέει στους αλήτες. Ξεκινάω από αυτό να σας πω ότι δεν πάρεψα καθόλου μέσα μου να συνεχίσω να είμαι μαζί σας, να συνεχίσω να κάνω αυτό που είπε ο Σταυράκης με τρεις λέξεις και με κάλυψε και θα μπορούσα και να μην πω και τίποτα. Ότι στο έργο μου, στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, στην αγκαλιά μου μέσα, έχουν θέσει όλοι οι άνθρωποι. Και εγώ ότι το έμαθα αυτό, θεωρώ τιμή μου σε αυτούς που μου το έμαθαν και είναι πολύ αυτοί. Κάνω τις εκδηλώσεις, αυτές κάνω οι σύνδεσμοι, ενάντια στο ρατσισμό και την αιμοδοσία και τη συλλογή τροφίμων για να δώσω στους πρόσφυγες. Είναι ένα ηχηρό μήνυμα και μία απάντηση στα σκοτεινά κυκλώματα αυτά τα οποία λένε διάφορα για το λαό του ΠΑΟ. Αυτός είναι ο λαός του ΠΑΟ. Αυτό είναι το κοινωνικό έργο το οποίο παράγει ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ και το οποίο στηρίζεται από όλους τους συνδέσμους. Να ξέρετε ένα πράγμα, ο ΠΑΟΚ είναι μια οικογένεια. Λαός, ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ ερασιτέχνης, ΠΑΕ και ΚΑΕ, είναι όλη μια γροθιά και έτσι βαδίζουν. Θα είμαστε δίπλα σε οποιαδήποτε εκδήλωση για να κάνετε. Να ξέρετε, θα είμαστε αρρωγοί. Δεν θα λείψουμε από κανένα κάλεσμα, από κανένα πρόσταγμα. Και να ξέρετε ένα πάω, ένα πράγμα. Πάω πενωμένος, ποτέ νικημένος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν μιλάω καλά ελληνικά, αλλά θα προφασίσω να πω δύο λόγια. Όταν ήμουν μικρός, ποτέ δεν ακούσα τη λέξη ρατσισμός. Όταν πήγα στην Ευρώπη, κατάλαβα τι σημαίνει τη λέξη ξένος. Το ένιωσα σε μερικά απολυτήρια, το ένιωσα στον δρόμο και μία φορά μετά ένας αγώνας δύο άντρες μου είπαν εσείς έρχεστε εδώ για να κλέψατε. Και εγώ απαντώ, εσείς κλέψατε πριν 500 χρόνια στην όλη Νότια Αμερική. Όλοι θα πάμε στο ίδιο μέρος.
γιατί το δόντρο είναι λίγο για ό,τι όμπρε και ολάχο. Ο άντρας έχει και μπορεί να κοιτάξει στα ίσια άλλον άνθρωπο και να κοιτάξει προς τα κάτω. Μόνο για να τον βοηθήσει να σηκωθεί. Να σηκωθεί. Τώρα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε σε όλους αυτούς που χρειάζονται αίμα για να σώζουμε ζωές. Έχει πολλοί κόσμος που δεν έχει τίποτα σήμερα και περνάνε πολύ άσχημα. Εγώ την Πέμπτη θα είμαι εκεί, όποιος θέλει να είναι μαζί μας. Αυτό.